σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Νομίζω ότι φαίνεται ότι υπάρχει πλαίσιο εμπιστοσύνη. Το λέω τώρα για το κοινό, γιατί μου έκανε το δώρο πριν μιλήσω. Ενώ συνήθως το αποφεύγω. Αυτό έτσι δεν μπορεί να πει πράγματα. Και μάλιστα ο Δήμαρχος σε τώρα μερικά λεπτά ήδη θα έχει αλλάξει γνώμη σε αυτά που είπε, γιατί θα χρησιμοποιήσω και λεξιλόγιο που χρησιμοποιήσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Μου έχουν βάλει και τον αντιδήμαρχο δίπλα. Δεν φαντάζομαι ότι είναι για λόγους λογοκρισίας, είναι απλώς ότι θα πω ότι θέλει δέσπερα του ζήτερος. Η ιδέα είναι απλή, είναι ότι το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και δεν μιλάω μόνο για τον χώρο, γιατί και αυτός ο χώρος είναι λίγο παράξενο για μένα, γιατί πριν δύο μέρες ήμουν Νέα Υόρκη και έρχομαι τώρα στην Κρήτη και με βάζεται σε Αγγλικανική Εκκλησία. Άρα αυτοί που με παρακολουθούν θα νομίζω ότι είμαι ακόμα Νέα Υόρκη και απλώς θα ξαφνιάζονται που θα μιλάμε στα ελληνικά. Το γεγονός λοιπόν ότι κάνουμε αυτή τη διάλεξη σε έναν χώρο που αφορά το εργασιακό δυναμικό, αλλά υπάρχει και το δημόσιο, είναι άκρως επικίνδυνο, ειδικά όταν είδατε τον τίτλο της διάλεξης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες και δεν υπάρχει πέμπτη, είναι ότι είστε μέσα σε μία από τις τέσσερις. Άρα, άμα δεν ξέρετε καθόλου σε ποια είστε, είναι ότι είστε στην πρώτη. Εντάξει. Άρα, τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι οι διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις λέξεις είναι σημαντικές, γιατί μερικές φορές για να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας, αλλάζουμε τις λέξεις. Το έχετε δει ακόμα και στην πολιτικό επίπεδο σχετικά πρόσφατα. Όταν αλλάζουμε τις λέξεις, δεν βλέπουμε πια τις ίδιες έννοιες. Άρα, όταν κάποιος λέει, εγώ κάνω αυτή την εργασία για λόγους βιοποριστικούς, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι καταναγκαστική. Αλλά δεν τη λέει καταναγκαστική, δεν λέει καταναγκαστικό έργο, δεν χρησιμοποιεί την έξι την έννοια. Άρα, η πρώτη ιδέα θετική είναι μία φράση που έλεγε ένας φουρνάρης στη Γαλλία, ήταν πάνω από 85 χρονών και το είδε και η γυναίκα του και η δημοσιογράφος του λέει, γιατί συνεχίζετε να είστε στο φούρνο. Και πρώτα εξηγεί ότι άμα δεν είναι πια στο φούρνο δεν θα βλέπει κανέναν, γιατί είναι σε χωριό, και ήταν ο μόνος τρόπος να έχει ακόμα την επαφή με την κοινωνία, το έβρισκε φιλικό, αλλά επιμένει λοιπόν η δημοσιογράφος, η οποία είναι νέα, και του λέει, αλλά γιατί δεν κουράζεσαι, και λέει, αυτός που επιλέγει σωστά το επάγγελμά του δεν πάει ποτέ στη δουλειά. Δεν είναι να σας πω ότι έπρεπε να εξηγήσει μετά τι της είπε, ενώ δεν ήταν φιλόσοφος, γιατί ξαφνιάστηκε λίγο ο δημοσιογράφος με αυτή την έκφραση. Άρα, εδώ οι διαφοροποιήσεις που θέλουμε να δώσουμε είναι μερικές έννοιες, τις χρησιμοποιούμε και στα ελληνικά χωρίς να τις προσέχουμε. Ας πούμε, άλλο να είσαι άνεργος και άλλο να είσαι άεργος. Ενώ μπορείς να έχεις τη δουλειά και να είσαι άεργος. Μπορεί να πούμε και πιο λαϊκά ότι μπορείς να κάνεις και υποπανιστό αέρα, άρα είσαι επίσημα στη δουλειά. Το θέμα είναι κατά πόσο δουλεύεις με την έννοια την κλασική. Το άλλο, επειδή κυκλοφορώ αρκετά στα... πώς να το πω τώρα, χωρίς να ξεχνάς τη Δέσποινα. Κυκλοφορώ αρκετά στα διάφορα υπουργεία. Τα υπουργεία δουλεύουν ανά ορόφους. Υπάρχουν όροφοι που δουλεύουν και υπάρχουν όροφοι που είναι απλώς ενδιάμεσο όροφο. Απλώς για να είναι εκεί ο όροφος, για να στέκεται το κτίριο. Δηλαδή, άμα δουλεύει ο πρώτος όροφος και ο τρίτος, πρέπει κάποιος να βάλει το δεύτερο. Μετά αναρωτιέστε, γιατί τα γραφεία μέσα είναι άδεια σχεδόν, λένε είναι μόνο κτηριακή υποστήριξη, φαντάζομαι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν λέτε, είναι όπως οι φοιτητές όταν μας ζητούν συστατικές, όταν είναι εντελώς άσχετοι, ζητούν συστατική για ένα πανεπιστήμιο επειδή είναι γαμάτο. Και μετά του λες σε ποιο τμήμα θα είσαι, α, δεν ξέρω, σε τμήμα θα πας σε πανεπιστήμιο, καλά εντάξει, ποιο λέτε να βάλω, καταλαβαίνετε. Άρα μετά όταν μιλάμε για το τμήμα, λέω θα πας σε κάποιον καθηγητή, όχι, ποιος διδάσκει εκεί πέρα. Και μετά καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στο εξωτερικό για να ξανάρθουν. Και δεν έχει καμία σημασία ποιος θα είναι ο καθηγητής και ποιος θα είναι το τμήμα. Σημασία είναι να μπορούν να πούν τέλειωσα Harvard. Εντάξει.
Άρα μετά κανένα δεν του ρωτάει όταν τέλειωσαν, α πούμε, ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, σε ποιο κλάδο ήσουν. Θεωρούν ότι φτάνει. Θα σου δίνω αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι μερικέ φορέ όταν μπαίνουμε σε έναν θεσμό, θεωρούμε ότι επαρκεί να λέμε ότι είμαστε του θεσμού και να μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι. Αυτό που ξέρει οποιοδήποτε θεσμό είναι ότι πρέπει πάντως να υπάρχουν μερικοί που να κάνουν κάτι, γιατί πρέπει να γίνεται κάτι και οι άλλοι δεν πειράζει που δεν κάνουν κάτι. Εφόσον υπάρχουν οι σπάνιοι. Άρα, για τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για την δουλεία και τη δουλειά, πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνουμε συχνά πόσο κοντινές είναι αυτές οι δύο λέξεις. Ένας τόνος διαφορά, αλλά αλλάζει όλη τη ζωή. Μπορεί να είναι και βέβαια και η εντύπωση. Ο Επίκτητος, ο γνωστός φιλόσοφος μας, έλεγε, θεώρησε τον εαυτό σου ως σκλάβο ή ως ελεύθερο «ον», όλα εξαρτώνται από σένα. Νομίζω ότι αυτοί που απαντάνε μόνο με τον βιοποριστικό τρόπο θεωρούν ότι δεν εξαρτάται πια από αυτούς. Όταν είμαστε ένα έθνος που έχει σαν σημαία ελευθερία ή θάνατος, πολλοί από εμάς αγαπούν πάρα πολύ την ελευθερία, αλλά δεν προσέχουν ότι η επιλογή είναι μόνο με το θάνατο. Άρα, άμα είναι ελευθερία ή βιοποριστικό, ευβιοποριστικό. Αλλά έχουν ξεχάσει ότι πιο παλιά θα έλεγαν θάνατος. Άρα το ερώτημα είναι το εξής, πότε παράγουμε στον χώρο της εργασίας ένα έργο. Άρα να το πούμε λίγο πιο θεωρητικά για να μην νιώσετε ότι είναι κάτι ειδικά για εσάς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Δηλαδή, πάτε στη δουλειά σας, ας το ονομάσουμε δουλειά, κάνετε κάτι την ημέρα, φεύγετε από τη δουλειά και μετά αναρωτιέστε, αυτό που έκανα έχει αλλάξει κάτι ή την επόμενη ημέρα θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Άρα, η πρώτη έννοια που θα φανεί χρήσιμη σε αυτή τη διαφοροποίηση των εννοιών θα είναι η μία επανάληψη. Και η μία επανάληψη θα μας οδηγήσει στην μη αναστρέψιμη κίνηση. Άρα, τι είναι μια αναστρέψιμη κίνηση, ας το ονομάσουμε τώρα το πλαίσιο το εκπαιδευτικό. Ας πούμε, παρακολουθείτε ένα μάθημα, μιλάει ο καθηγητής, τελειώνει το μάθημα και λέτε, τα ήξερα αυτά που είπα. Αυτό είναι αδιάφορο, αλλά δεν θα υπάρχει μια αναστρέψιμη κίνηση, θα είναι απλώς μια επανάληψη. Τώρα πηγαίνετε και βλέπετε έναν άλλον καθηγητή και αυτό που σας λέει, σας αλλάζει τη ζωή σας. Ένα άλλο παράδειγμα χειροπιαστό. Πάνω κάτω ένας φοιτητής στην Ελλάδα, όταν τελειώνει το πτυχίο του, έχει πάρει γύρω στα 50 μαθήματα. Έχει δει πάνω κάτω 50 καθηγητές και θυμάται 5. Αυτή η χούφτα που θυμάται, μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή, είναι η μόνη που καθορίζει τη ζωή του. Και το έχουμε και σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, θυμόμαστε, ας πούμε, ποιον είχαμε δάσκαλο στο δημοτικό. Ενώ τους όλους το έχουμε ξεχάσει, ενώ είπαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να είναι μαζί μας. Στην πραγματικότητα και στον χώρο της εκπαίδευσης και στον χώρο της δουλειάς υπάρχουν μερικές έννοιες που είναι δύσκολες να τις ακούμε έτσι ελεύθερα. Είναι ότι μερικοί θεωρούν ότι επειδή δουλεύουν κοντά σε κάποιον είναι μαζί. Άρα απλώς υπενθυμίζω ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε κάποιον χωρίς να είμαστε μαζί. Και μπορεί να είμαστε μακριά σε κάποιον και να είμαστε μαζί. Η έννοια του συνάδελφου έχει ενδιαφέρον αν υπάγεται ή όχι στην έννοια του συνάδελφου. Γιατί μερικές φορές έχουμε ανθρώπους που είναι συνάδελφοι, αλλά δεν έχουν ανθρώπινες σχέσεις. Ούτε βέβαια αδελφικές. Αυτό σημαίνει ότι στον εργασιακό χώρο μπερδεύουμε πολύ εύκολα αυτές τις τέσσερις έννοιες τις οποίες μιλήσαμε, δηλαδή την δουλεία, τη δουλειά, την εργασία και το έργο. Άρα πώς να τις διαφοροποιήσουμε, ας μιλήσουμε τώρα για τα θετικά. Μια εργασία που δεν παράγει έργο είναι δουλειά. Μερικές κυρίες ξαφνιάστηκαν. Είναι για να οριοθετήσουμε τις έννοιες. Επειδή βλέπω τώρα το δήμαρχο που αρχίζει να σημειώνει, σου λέει μπορεί να πετάξει καμία τάχα να ξέρω αν είναι για μας, εναντίον μας, υπέρ μας, θα δούμε όσο τρόπο θα δημιουργήσουμε. Ο αντιδήμαρχος είναι με κινητό, μπορεί να κάνει και διάφορα. Ας μιλήσουμε τώρα για το θέμα της εμπειρίας, επειδή υπήρχε αυτή η λέξη από τον δήμαρχο,
Θέλω να την διαμορφώσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της εμπειρίας και του βιώματος. Η εμπειρία είναι το συνοθήλευμα από τα λάθη μας, έτσι λένε στη στρατηγική. Δηλαδή σημαίνει ότι όλα τα λάθη που έχουμε κάνει τα ονομάζουμε εμπειρία και που λέτε καλύτερα. Και μετά λέτε ότι είσαι εμπειρογνώμονας στην εμπειρία σου. Και αυτό εξηγεί διάφορα πράγματα στα παιδιά. Μην κάνεις αυτό, θα καείς. Γιατί βέβαια δεν του λέτε, έχω καεί τρεις φορές. Εγώ, όταν ήμουν πιο μικρός από σένα και ήμουν πιο ηλίθιος από σένα. Αυτό είναι η εμπειρία. Το βίωμα είναι πώς να μεταφέρω γνώσεις σε έναν άνθρωπο που δεν τις έχει βιώσει. Χωρίς να χρησιμοποιήσω την εμπειρία. Είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Άρα, αν ανοίγουμε όλοι πάνω στη σκεπή αυτής της εκκλησίας και σας πω ότι άμα πέσετε από τη σκεπή θα πεθάνετε, ή μερικοί από εσάς θα πούν και ποιος το λέει. Ο Άινστον. Είναι θέμα βαρύτητας, να κάνει. Είναι μερικοί από εσάς που θα πούν γιατί να μην δοκιμάσουν. Και θα πούν, μα νομίζω ότι έχουμε αρκετές γνώσεις να μην το δοκιμάσουν. Άρα, το γεγονός ότι κάποιος πέφτει από μια πολυκατοικία και πεθαίνει, δεν νομίζω να λέγεται εμπειρία. Γιατί συνήθως όταν την έχετε, είναι δύσκολο να επιζήσετε ή να εξηγήσετε στον άλλο πώς ήταν. Πολλοί από εμάς, μάλιστα, δεν ξέρουν ότι όταν είναι πολύ ψηλές οι πολυκατοικίες, δεν πεθαίνουν από το impact, αλλά πεθαίνουν από ασφυξία. Αλλά στην πραγματικότητα, αν κάποιος σας πει, άμα πηδήξεις, θα σκοτωθείς όταν θα πιάσεις το πάτωμα, είναι λάθος, έχεις πεθάνει πριν. Τελικά το πάτωμα δεν μας σκοτώνει. Είναι το ύψος που μας σκοτώνει. Στον χώρο λοιπόν της εργασίας, δεν παράγουμε έργο, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είμαστε στο πλαίσιο της επανάληψης. Δηλαδή, σας έχουν βάλει, ό,τι αν φταίτε εσείς, σας έχουν βάλει σε έναν χώρο που κάνετε ακριβώς την ίδια εργασία που θα κάνετε και την επόμενη μέρα. Θα μου πείτε, μα δεν μπορεί να είναι ακριβώς αυτό, γιατί είχα μία στίβα από έγγραφα, μετά είναι έτσι, 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 αλλά μετά τι σας λέω, ξανάρχεται η στίβα. Άρα είναι η περιοδικότητα. Θυμάστε όταν κοιτάξετε στην τριβάνια λίγο πιο πολύπλοκα που πετάγεται το νερό, στην πραγματικότητα όλα αυτά τα συντριβάνια έχουν μια περιοδικότητα. Απλώς είναι αρκετά μεγάλη και να φαίνονται πάνω τα διαφορετικά. Άμα η επόμενη μέρα δεν σας φαίνεται η ίδια με την προηγούμενη, να αναρωτηθείτε για την εβδομάδα. Γιατί άμα είναι η επόμενη εβδομάδα που είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη, δεν είναι να είναι οι συνεχόμενες μέρες που είναι οι ίδιες. Άρα, άμα κάθε εβδομάδα αρχίζει την εβδομάδα, πρώτα απ' όλα το ξέρετε ακόμα και κοινωνικά, αρχίζει με το καλή εβδομάδα. Μερικές φορές έχετε και το καλό μήνα. Μερικές φορές έχουμε καλή μέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, πώς από εδώ. Αυτές οι συνήθειες, γιατί μιλάμε για καθημερινότητα, μια διαφοροποίηση που μπορεί να φανεί πιο ξεκάθαρη, είναι ότι το έργο δεν έχει καθημερινότητα. Ενώ η δουλειά έχει καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το έργο παράγει μια διαφοροποίηση χρονική που δεν σας επιτρέπει να σκεφτείτε τον εαυτό σας την επόμενη μέρα όπως τον σκεφτόσασταν την προηγούμενη. Διότι έχει γίνει μια αλλαγή φάσης. Άρα διάφορα επίπεδα. Έχουμε πρώτα την αλλαγή φάσης και στη συνέχεια την αλλαγή. Ακόμα και στον χώρο της ζωής σας, ένας κύκλος το βλέπετε, ας πούμε, όταν γίνετε γονείς. Ή όταν έχετε τους γονείς σας που πεθαίνουν. Δεν το πιάσετε αυτό. Όταν έχετε τους γονείς σας που πεθαίνουν, είστε οι επόμενοι. Και στην πραγματικότητα είστε οι τελευταίοι. Ενώ στην αρχή είστε οι επόμενοι, μετά γίνεστε οι προηγούμενοι και μετά οι τελευταίοι. Και έχουμε και μερικά στραβά της ζωής που μας τα βάζει σε άλλη σειρά και έχουμε μερικές φορές τα παιδιά που φεύγουν πιο νωρίς και γι' αυτό το θεωρούμε μάλιστα απαράδεκτο, γιατί αλλάζει τη χρονική σειρά, τη φυσιολογική. Εδώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Αν όταν παράγεται ένα έργο δεν αλλάζετε την ίδια σας τη ζωή, είναι ήδη ένα πρόβλημα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάζετε τη ζωή των άλλων. Επειδή είμαστε και σε χώρο ειδικό,
θα ήθελα να σας πω το εξής. Μερικές φορές σας εξηγούν πολύ ότι θα ήταν καλό να αγαπείς τον εαυτό σου, γιατί έτσι μετά θα αγαπείς και τους άλλους. Εγώ αυτό που βλέπω όσο αφορά το θέμα της εμπειρίας, είναι ότι δεν προλαβαίνει να πάμε στους άλλους. Ψόφισες πριν πάει στους άλλους. Έχεις ασχοληθεί μόνο με τον εαυτό σου. Αυτό εδώ λέγεται απλώς εγωισμός. Το λέμε πιο λαϊκά για την πάρτι σου. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν για την πάρτι τους και έχουμε μερικούς ανθρώπους που εργάζονται για τους άλλους. Η έννοια της ομάδας. Να δούμε τη διαφορά. Όταν είμαστε σε μια ομάδα, αρχικά θεωρούμε ότι πρέπει ο καθένας να παίξει με τον καλύτερο εαυτό του για να πάει καλά η ομάδα. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε στη θεωρία σχέσεων και των ανθρώπινων σχέσεων, συμφέρει να πάει καλά το συμπληρωματικό σας. Δηλαδή, ας πούμε, είστε 10 άτομα, αν πάνε καλύτερα από τα 9, είναι πιο αποτελεσματικό από το να πάει το 1. Επιπλέον, άμα το κοιτάξετε συμμετρικά όσο αφορά τα μαθηματικά, άμα ο καθένας σκέφτεται τους 9, τότε θα δείτε ότι αυτή η ομάδα είναι πιο ισχυρή από την ομάδα όπου ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του. Η ομάδα όπου ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του είναι απλώς μια συλλογή. Δεν είναι ομάδα. Αν δεν είναι καθορισμένη από ένα θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να είναι απλώς και ένα σύνολο. Η ομάδα θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που θα υπάρχουν σχέσεις και θα είναι σημαντικές. Άρα, στον εργασιακό χώρο, κάτι που μπορεί να σας κανονίσει τη δουλειά σας, με την κακή έννοια, κανονικά είναι άλλη λέξη, αρχίστε γράμμα, είναι ότι να μην έχετε καλό εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, εσείς είσαστε σε έναν καλό χώρο, να παράγετε ένα σωστό έργο, αλλά μέσα στον χώρο σας σας έχουν βάλει με άλλους που δεν γίνεται. Επειδή σας ξάχασα, ας το πάρουμε έτσι λίγο πιο γενικά, άκουγα ένα σκηνοθέτη, κινηματογράφο, και έλεγε, εγώ τα έργα τα βλέπω μόνος μου. Γιατί μόλις είμαι με άλλους, μου μιλούν για το έργο. Γιατί δεν μπορώ να δω το έργο. Άρα είναι απίστευτο να είστε σκηνοθέτες και να παράγετε έργα, να τα βλέπουν οι άλλοι, αλλά όταν τα βλέπετε εσείς, πρέπει να είστε μόνος, γιατί όλοι οι άλλοι σας μιλούν για το έργο. Δεν μπορεί να δείτε το έργο. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο. Αυτό λέγεται φθορά του συστήματος. Είναι και μια αρχή που έχουμε και στη στρατηγική με τον Clausewitz. Όταν θέλουμε να χτυπήσουμε ένα σύστημα, δεν είναι να το χτυπάμε απ' έξω, χρησιμοποιούμε τη φθορά που έχει μέσα. Η φθορά είναι ακριβώς η καθημερινότητα. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα φθοράς με τη θετική έννοια. Άμα κάποιος σας πει ένα κακό ανέκδοτο και δεν γελάσετε, άμα σας το ξαναπεί, θα αρχίσετε να γελάτε. Άμα το ξαναπεί για τρίτη φορά, μπορεί και να γελάτε πριν ξεκινήσει το ανέκδοτο. Αν το ανέκδοτο ήταν καλό, όταν θα το πει την δεύτερη φορά δεν γελάτε. Όταν θα το πει την τρίτη φορά θα πει εντάξει, το ξέρω. Γι' αυτό βέβαια όταν λέτε ανέκδοτο, όταν είστε πιο ειδικός, αμέσως λέτε όταν πετάτε μια τάκα, το ξέρεις. Δεν είστε ηλίθιος. Να σας πει στο τέλος του ανέκδοτο, το ξέρω. Υπάρχει λοιπόν το ανέκδοτο της καθημερινότητας. Αρχίζει λοιπόν, πάτε στον χώρο εργασίας σας, εσείς δεν ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι σας έχουν ετοιμάσει ανέκδοτο, το οποίο είναι κάθε μέρα το ίδιο. Αρχίζει με καλημέρα. Και έτσι το έχω δει αυτό το ανέκδοτο. Θα μου το ξανακάνω σήμερα. Είναι όπως λέτε, ας πούμε, πώς πάτε. Πώς πας. Άμα τολμήσετε να πείτε, δεν πάω καλά. Πω, αρχίζει μια συζήτηση. Γιατί βέβαια ο άλλος περιεχεί να πεις καλά. Έχουμε και τους άλλους που του λένε μια χαρά πολύ καλά. Εκεί ξέρεις ότι κάτι χτύπησε. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε πρώτα τις ανθρώπινες σχέσεις για να παράγουμε έργο. Ενώ εμείς σκεφτόμαστε να έχουμε αποτελεσματικότητα στον χώρο εργασίας, και μετά κοιτάζουμε τη φθορά των ανθρωπίνων σχέσεων. Λες, πάω στο σπίτι σου, δεν τους χωνεύω πια, δεν μπορώ. Και το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που βλέπουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, η αλλαγή μιας θέσης στον χώρο εργασίας μπορεί να έχει μια αύξηση απόδοσης έως 35%. Η αλλαγή ενός μηχανήματος σε έναν χώρο εργασίας μπορεί να κάνει αύξηση αποτελέσματος 5%. Στην πραγματικότητα, πολλοί από εμάς και σίγουρα και από εσάς, δεν είναι στη σωστή θέση και στον ίδιο χώρο εργασίας. Απλώς δεν το ξέρουμε. Άρα νομίζουμε ότι δεν είναι καλή. Το λέω πιο απλά.
Ας πούμε ότι είσαστε σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, το λέω επειδή βλέπω μόνο άντρες γι' αυτό. Είσαστε σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, λείπει ένας παίκτης, και λέει παίξει. Και σε βάζουν σε μια θέση που δεν συμπίπτει με το πόδι σου. Αλλά εσύ δεν το ξέρεις, μετά ο προπονητής σου λέει καλά, βλήμα είσαι. Και επειδή σου το λέει κάθε μέρα, στο τέλος λες, μήπως είναι βλήμα. Και έχουμε λοιπόν ανθρώπους που απαξιώνονται στον χώρο εργασίας, επειδή δεν είναι απλώς η θέση τους. Όχι ότι δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι καλή σαν φίλη θέση. Εγώ δίνω μερικά παραδείγματα και στον χώρο της εκπαίδευσης, που είναι, όλοι ξέρετε αν έχετε χρησιμοποιήσει το δεξί-αριστερό χέρι, αν χρησιμοποιείτε το δεξί-αριστερό πόδι. Αλλά όταν ρωτάω για το μάτι σας, ποιο είναι το μαστεράκι, είναι πολλοί από εσάς που δεν έχουν ιδέα ποιο είναι. Ενώ στην πραγματικότητα, στον χώρο εργασίας, το μαστεράκι μπορεί να είναι πιο σημαντικό έτσι όπως κάθεστε. Το γεγονός ότι καθίσατε αριστερά ή δεξιά μέσα σε αυτόν τον χώρο, είναι μερικοί το επέλεξαν επειδή το γούσταναν και είναι μερικοί το επέλεξαν επειδή ήταν αυτοί που γουστάρουν δίπλα. Οι δεύτεροι κάνουν λάθος γιατί όταν οι πρώτοι φύγουν δεν είναι στην καλή θέση. Αλλά θα μείνουν σε αυτή τη θέση. Όταν θα έρθουν οι τρίτοι και θα πιάσουν τη θέση του άλλου, μπορεί να πιάσουν τη θέση που θα πρέπει να είστε εσείς. Αλλά επειδή ήταν ο άλλος δεν πήγανε. Το κάνω σαν παράδειγμα στα μικρά παιδιά, τους λέω το εξής. Φαντάζομαι ότι η αίθουσα της τάξης σου είναι εντελώς άδεια. Το κάνω οτιδήποτε θα λέω τώρα για μικρά παιδιά θα είναι για εσάς, αλλά να μην φαίνεται. Θα λέω για μικρά παιδιά, εντάξει. Άρα, είμαστε λοιπόν στο δημοτικό, το βάζετε ένα παιδί σε μία αίθουσα και του λες κάτι όπου θες. Θα δείτε μερικά παιδιά κάθονται στην ίδια θέση. Τώρα, όταν τα βάζουμε όλα μαζί, δεν μπορούν να καθίσουν στην ίδια θέση. Αλλά είναι μερικά που έχουν καθίσει στην καλή θέση και άλλα που είναι στραβάει. Και έρχεται λοιπόν μετά τη διδασκάλα που σας λέει, τώρα που καθίσετε, ό,τι χρονιά θα είναι έτσι. Για εσάς είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι όλη τη χρονιά, μπορεί να είναι 10-20 χρόνια. Βλέπω τους αγανακτισμένους που είναι. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι μερικές φορές ο μόνος τρόπος του χώρου εργασίας να αλλάξετε θέση είναι η προαγωγή. Ενώ η προαγωγή έχει έναν κορεσμό. Είναι το φαινόμενο πέτας. Στην πραγματικότητα είναι ότι σε κάποια φάση φτάνετε στο επίπεδο ανικανότητας. Και εκεί πέρα είναι εκεί που πληρώνεστε περισσότερο. Εκεί πέρα επειδή είστε σε πλήρους ανικανότητας, ασχολείστε περισσότερο με τους πιο κάτω. Που δεν σας παρέχει αρκετή εργασία αυτό που κάνετε, αφού δεν μπορείτε να το κάνετε, είστε στα όρια σας. Και σιγά σιγά πρίζετε όλους τους πιο κάτω. Μετά έχετε λοιπόν τους ανθρώπους που λέτε, εγώ τους πρίζω για αγάπη. Λες, δεν φτάνει τόση αγάπη. Όχι κάθε μέρα τόση αγάπη. Άρα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν προσπαθούμε να πάμε λίγο πιο πάνω, κάνουμε προσπάθειες και υπερβάσεις. Όταν έχουμε φτάσει στο τέλος, τι να κάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε, εσείς έχετε κλίμακες, και σας λέει, έχει φτάσει στην κλίμακα τάδε. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα άλλο. Έχει, ξέρω εγώ, ή να πεθάνεις, και αυτό είναι μια εξέλιξη, ή να πας σπίτι σου. Κατά συνέπεια, είμαστε πια σε φάση αναμονής και όχι πια ετοιμότητας. Η ετοιμότητα είναι όταν είμαι προετοιμασμένος για μια αλλαγή. Όταν δεν υπάρχει πια καμία αλλαγή, δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία προοπτική. Έχω ένα φαινόμενο κορεσμού. Σε άλλο χώρο. Ας πούμε, άμα πάτε φυλακή και σας φυλακίσουν για 2 χρόνια, επάνω κάτω το βουλώνετε. Άμα πάρετε ισόβια, στο παραμικρό φεύγετε. Γιατί λες, τι μπορώ να κάνω χειρότερο, αφού με έχουν βάλει στον τόπο. Για να καταλάβετε, επειδή είμαστε και σε Αμερικάνικη βάση, σε Αμερική μερικές φορές βλέπετε για την καταδίκη, λένε 2 φορές σε 99 χρόνια. Δεν είναι ισόβια. Δεν είναι ισόβια. Δεν πείτε, θα ζήσει 2 φορές σε 99 χρόνια. Όχι, επειδή ξέρουν το σύστημα, θέλω ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα θα πούνε ότι ήταν καλό παιδί, αλλά θα το μειώσω, θα το ξαναμειώσω, θα το μειώσω. Και στο τέλος μπορεί κάποιος που να έχει πάρει τόσα χρόνια να λες ευτυχώς που βάλαμε 2 φορές στην τέτοια. Και μπορεί να βγει μετά από 5. Τι εννοώ με αυτό. Όταν υπάρχει πλαίσιο εξέλιξης, τότε υπάρχει πλαίσιο υπέρβασης. Όταν όμως έχετε φτάσει
στο ανώτατο επίπεδο, δεν υπάρχει πια εξέλιξη, κατά συνέπεια δεν υπάρχει πια υπέρβαση και κατά συνέπεια υπάρχει συντηρητικότητα. Είναι αναμεινόμενο. Εντάξει. Τώρα δεν το λέω για τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο, ο αντιδήμαρχος κανονικά έχει εξέλιξη. Εγώ είπα τις προοπτικές του. Άρα λέω απλώς ότι όταν είμαστε αντί, μπορεί να γίνουμε χωρίς αντί. Όταν είμαστε χωρίς αντί και ξαναπερνάμε στο αντί, είναι κατά. Εντάξει. Τώρα τα λέω, εντάξει, να μην το... μπορούμε να βάλουμε και ένα σύγχρονο μπροστά, αλλά τόσο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει δυσκολία. Άμα σας πω, ας πούμε, προτιμάτε να είστε τυφλή ή να βλέπετε και να τυφλωθείτε. Θα δείτε, θα το σκεφτείτε λίγο. Και συμφέρει να το σκεφτείτε γιατί μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Η ιδέα σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι κανένας δεν μας αναγκάζει να είμαστε δούλοι. Το λέει πολύ ωραία ο Ρίτσος. Για να γονατίσεις και να σε γονατίσουν πρέπει να γονατίσεις. Και εγώ λέω συχνά σε θέματα στρατηγικής, συμφέρει να κάθεσαι για να μην γονατίσεις. Έχετε μερικούς ανθρώπους που νομίζουν ότι πρέπει να είναι μόνο όρθιοι. Εγώ αυτό που βλέπω σε πλαίσιο βιώματος είναι ότι οι όρθιοι κουράζονται και γονατίζουν εύκολα. Ενώ οι καθιστοί ξεκουράζονται και γονατίζουν δύσκολα. Άρα το να βρεις μια σωστή καρέκλα είναι καλό. Το να βρεις να είναι εργονομική η καρέκλα και δεν σας το λέω ούτε καμία πλάκα, πολλές φορές στον χώρο εργασίας το γεγονός ότι δεν έχετε μια καρέκλα εργονομική παράγει τριβές. Σας πω να είναι η πλάτη. Είσαι στραβά, σου κάνει μια παρατήρηση ο άλλος, χειροτερεύει την κατάσταση. Είσαι άνετος, είσαι σε μια καρέκλα, είναι ακριβώς ας πούμε, άμα θες να πας σε αεροπλάνο και δεν θες να πας στην business. Μην πας. Αλλά άμα μπορούν να σου φέρω το κάθισμα της business στην οικονομική και πεις όχι, τώρα είναι η λύση σου. Δεν είναι πια ταξική διαφορά, είναι νοητική. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε τις λεπτομέρειες. Άρα οι λεπτομέρειες στον χώρο της στρατηγικής παράγουν ενδείξεις. Οι ενδείξεις παράγουν τακτική, η τακτική επιχείρησης, η επιχείρηση στρατηγική. Κανονικά τα κάνουμε ανάποδα. Σκεφτόμαστε πρώτα στρατηγικά. Πόσοι από εσάς τώρα σκέφτονται στρατηγικά το χώρο εργασίας. Πολύ συχνά όταν κερδίζουμε μία μάχη, λέμε πώς θα κατάφερε να κερδίσει αυτή τη μάχη και δεν ξέρουμε επειδή είμαστε κόπανοι σε αυτό το τομέα, ότι ο άλλος έχει πάει στο πεδίο μάχης πριν τη μάχη. Και ήξερε πού ήταν η λόφη, πού ήταν το ανώμαλο έδαφος, πού ήταν τα δέντρα, που είχε νερά παράξενα και μετά αποφασίζει που θα δώσει τη μάχη. Άρα το γενικό πλαίσιο είναι το εξής. Πρώτα το πλαίσιο, μετά το πεδίο δράσης και μετά το πεδίο μάχης. Όταν μπαίνετε στον χώρο εργασίας, μπαίνετε κατευθείαν στο πεδίο μάχης. Είναι μερικοί από εσάς που δεν περνάνε καλά, γιατί ο χώρος εργασίας που έχουν δεν φωτίζεται καλά. Το πιο ωραίο είναι ότι μετά τους λένε ότι μπορούν να κάνουν φωτοθεραπεία. Δηλαδή πρέπει να πας σε έναν ειδικό να σου εξηγήσει πόσο κόπανος είσαι. Πολύ συχνά όταν πάω στις τηλεοράσεις για το μακιγιάζ, τους βάζω με αυτούς τους ανθρώπους σε υπόγειο. Εσείς τα χειρίζετε, σχεδόν όλοι σε υπόγειο. Λέω, καλά, κανένα παράθυρο δεν σας άσω ποτέ. Άρα φανταστείτε τώρα ότι αυτοί ασχολούνται με το φως. Σας βάζουν το μακιγιάζ και οι δεκάδες γυναίκες πόσο περίπου μπορεί να είναι, δεν μιλάω για τον πολιάτη, δεν μιλάω για τον μακιγιάζ. Και δεν έχουν φως φυσικό. Ενώ οποιοδήποτε ζωγράφο σας λέει ότι το φυσικό φως όχι μόνο πρέπει να το έχεις, θα πρέπει να βάλεις και σεντόνι για να μην είναι πολύ σκληρό. Εξή, Λεωνάρδο Ντα Βίντσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι μερικές λεπτομέρειες νομίζουμε ότι δεν είναι σημαντικές. Το πρώτο πράγμα που όταν θα ξαναβείτε στον χώρο εργασίας σας, μην έχετε παρά αυτή η κανονική που βλέπουν όλοι στο Δήμο. Άμα. Ας πάρουμε άλλο Δήμο, ας πούμε.
Όταν θα πάτε σε άλλους δήμους και θα πάτε στον χώρο εργασίας των συναδέλφων σας που είναι σε απόσταση, θα κοιτάξετε πώς είναι ο χώρος τους. Okay, θα πάρω ένα αφαιρετικό παράδειγμα για να μην σας ενοχλήσει και να μην έχουμε επιπτώσεις. Γιατί η ιδέα είναι να ξανάρθω σε κάποια φάση. Ναι, σωστά, ναι, γιατί δεν είναι πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, όταν διαλέγετε ένα σπίτι, το διαλέγετε ένα σπίτι, τι κοιτάτε. Θα δείτε ότι κοιτάζετε τα απαραίτητα. Άρα, ας πούμε, άμα η κουζίνα και η τουαλέτα δεν λειτουργεί, πάει έξω. Στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, δίνεται τεράστια σημασία εκεί που θα φάτε και εκεί που θα ξεφάτε. Το λέω με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, αρχίσετε από το που θα ξεφάτε. Δηλαδή, μπορεί να φάτε και αλλού, αλλά να ξεφάτε, θα φάτε ξεφάτε. Και στην πραγματικότητα, δίνεται πολύ λίγη σημασία στο σαλόνι. Για έναν πολύ απλό λόγο, επειδή η κουζίνα και η τουαλέτα ανήκουν σε αυτά που θεωρούμε απαραίτητα, είναι ήδη σε φάση εγκατάστασης. Ενώ το σαλόνι είναι άλλο. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα σας χαρακτηρίσει θα είναι πιο πολύ το σαλόνι. Η τουαλέτα σας θα είναι ίδια, σχεδόν από όλες τις άλλες τουαλέτες. Τι προσπαθώ να σας πω. Όταν μπαίνετε λοιπόν για το σπίτι να τα αγοράζετε, θέλω να πω, είναι παλιό παράδειγμα, όταν μπορούσατε να αγοράσετε το σπίτι, κοιτάζετε τη τουαλέτα και την κουζίνα. Μετά μετρήστε πόση ώρα μένετε στη τουαλέτα και πόση ώρα μένετε στο σαλόνι. Θα δείτε ότι σπαταλάτε τον χρόνο σας σε λάθος χώρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι και στον χώρο εργασίας είναι μερικοί που απλώς το γραφείο τους δεν είναι καλά τοποθετημένο μέσα στον χώρο. Αλλά δεν τολμήσαν ποτέ να το πούν στους άλλους. Γιατί έχουμε και τη συνήθεια που είχε και η γιαγιά μου όταν πηγαίναμε στην παραλία. Εμείς όταν ήμασταν παιδιά, η ιδέα ήταν να βουτήξουμε. Η γιαγιά όχι. Η γιαγιά μάζευε πέτρες, άπλωνε την πετσέτα, έβαζε τις πέτρες, έκανε τίτλο ιδιοκτησίας τοπικό, ο οποίος σου επέτρεπε όταν επέστρεφες να έχεις πετσέτα. Αλλιώς θα καθόταν πάνω κάποιος. Τι προσπαθώ να σας πω, είναι το κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε την ελευθερία, κοιτάζουμε πώς δεν θα έρθει κάποιος εκεί που θα είμαστε. Άρα, μερικές φορές στα γραφεία έχετε καθίσει ένα γραφείο και δεν θέλετε άλλους να καθίσει αυτό, αλλά όχι ότι σας αρέσει. Λέω λοιπόν απλώς με συναδέλφους, είστε στο ίδιο γραφείο. Θυμάστε, μερικές φορές βάζουμε box και τα βάζουμε γυάλινα. Εμένα μου αρέσει πολύ όταν μπαίνω σε ένα χώρο εργασίας και κοιτάζω για θέματα στρατηγικού management και βλέπω, ας πούμε, στο box, ας πούμε, αυτές οι δύο, και στο box είναι κολλημένα τα πράγματα έτσι. Λέω, ούτε να τη βλέψα. Δηλαδή τα βάζουμε με διαφάνεια. Έτσι. Όταν ο άλλος έχει κολλήσει όλες τις κόλλες, να μην βλέπει πια κανέναν που είναι δίπλα, δεν είναι πια box, λέγεται τείχος. Αλλά εκνευρίζεται γιατί δεν είναι τείχος. Θα ήθελε τείχο του Βερολίνου. Όταν θέλετε τείχο ενώ είσαστε στον χώρο εργασίας, έχετε ήδη ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο το θέμα της καρέκλας και της πολυθρόνας. Και να σας δώσω πολυθρόνα στην καρέκλα σας, άμα είναι ο τείχος που σας ενοχλεί. Άρα σκεφτείτε ότι στη στρατηγική όταν βλέπουμε τείχο, λέμε ψάξα για πόρτα. Όταν βλέπουμε πόρτα, λέμε ψάξα για κλειδαριά. Όταν ψάχνουμε για κλειδαριά, πρέπει να βρούμε το κλειδί. Σημασία είναι ποιος έχει το κλειδί. Θέλει να πάτε στην τουαλέτα για να ξεπάτε, με άνεση. Σας ενοχλεί που δεν έχει κλειδί. Ειδικά οι γυναίκες, ίδιο. Δηλαδή, μόνο που είναι έτσι, δεν θα πάω και πολύ ώρα. Τι προσπαθώ να σας πω. Είναι τόσο σημαντικό το κλειδί μέσα στην κλειδαριά για να πας στην τουαλέτα. Ναι. Είναι πιο σημαντικό από το καζανάκι. Εδώ δεν το σκεφτόμαστε. Τι προσπαθώ να πω. Μερικές φορές αυτό που είναι καθοριστικό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ του έργου και της εργασίας μπορεί να είναι το κλειδί. Το κλειδί της υπόθεσης. Το κλειδί της υπόθεσης είναι πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος.
Άρα είναι αν αυτοί με τους οποίους εργάζεστε τους θεωρείτε συνανθρώπους ή όχι. Αν τους θεωρείτε απλώς άτομα, τότε έχετε ήδη την αρχή της φθοράς. Και μπορεί να είναι άτομα. Να είναι άτομα κοινωνικά που κάνουν αυτό το πράγμα μόνο και μόνο για μπορούν να το πούν ότι το κάνουν. Έχετε ανθρώπους που κάνουν δουλειά για να μπορούν όταν είναι σε παρέα να πούν ότι κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν στην παρέα τους πέφτουν σε κάποιον που ξέρει αυτή τη δουλειά, τους ρωτάει τι κάνεις ακριβώς τη δουλειά, αποφεύγουν να απαντήσουν και ξέρουν ακριβώς τι κάνουν σε αυτή τη δουλειά. Άρα είναι αυτό που ονομάζω το να είσαι περήφανος, να είσαι σε ένα χώρο χωρίς να παράγεις έργο. Θα το πω πιο απλά, γιατί τώρα είναι της μόδας, ας πούμε είναι η μερική που είναι, τους αρέσει να είναι βουλευτές. Δεν μπορούν να πούν ότι είναι στη Βουλή. Και φτάνει. Κρίσμα, εγώ δεν έκανα την εκλογή σου για να είσαι απλώς στη Βουλή και εγώ μπορώ να πω στη Βουλή μου είναι απλώς τα κάθομαι. Είναι ποια είναι η παραγωγή που θα κάνεις μετά. Λέει, εντάξει, δεν με πειράζει, εγώ θέλω εδώ. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε. Πόσοι από εμάς μπαίνουν σε έναν χώρο για να τον αλλάξουν. Πόσοι από εμάς μπαίνουν σε έναν χώρο για να τον διατηρήσουν και πόσοι από εμάς μπαίνουν σε έναν χώρο για να τον σπαταλήσουν. Είναι το φαινόμενο που λέμε συχνά για τις περιουσίες, με τον παππού, τον πατέρα και τον εγγονό. Ποιος τη φτιάχνει, ποιος τη χρησιμοποιεί και ποιος την καταστρέφει. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Άμα θέλετε να δείτε τις οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι πάνω από 100 χρόνια, θα δείτε ότι ποτέ δεν βάζουν διεθνούς σύμβολο που είναι τις οικογένειες. Γιατί όταν κάνουμε μια επιχείρηση, ποντάρουμε στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι απλώς ότι έχει κοινό αίμα, όχι ότι είναι σχετική με τον τομέα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος σχετικός. Άρα μπορεί να έχουμε οικογενειακή επιχείρηση, που είναι πάνω από 100 χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι παίρνουν έναν διεθνούς σύμβολο, ο οποίος αλλάζει. Και ανάλογα με την απόδοσή του, τον κρατάει ή τον αλλάζουν. Παραμένει οικογενειακό το πλαίσιο, χωρίς όμως να εξαρτάται από την οικογένεια. Να θυμάστε ότι μπορούμε να χωρίσουμε μόνο με ανθρώπους που παντρευτήκαμε. Μπορεί να μας προδώσει μόνο ένας φίλος, δεν μπορεί να μας προδώσει ένας εχθρός. Αυτό θα ήταν καλό να σκεφτούμε πώς επιλέγουμε τους φίλους μας, εφόσον θα είναι οι επόμενοι προδότες. Ενώ τους εχθρούς είναι δύσκολο να τους επιλέγουμε. Όταν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, λέτε το εξής. Όταν παράγετε την εργασία σας, την παράγετε για την οικογένειά σας, δηλαδή ο στόχος σας είναι να επιστρέψετε στην οικογένειά σας και επειδή έχετε ένα μισθό. Γιατί οι μερικοί από εμάς, να ξέρετε, όταν λένε εργασία, εννοούν μισθοδοσία. Δεν εννοούν εργασία. Εννοούν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να μπορούν να έχουν λεφτά. Άμα μπορούσαν να πάρουν αυτά τα λεφτά χωρίς την εργασία, θα το έκαναν. Αν μπορούν να το κάνουν, τότε θέλει να πει ότι δεν παράγουν έργο. Δηλαδή, άμα πω εγώ στον Δήμα, του δώσω τα ίδια λεφτά που παίρνει, χωρίς να κάνει τίποτα, θα δείτε ότι ο συγκεκριμένος, αλλά μερικοί δήμαρχοι θα πούνε, μια χαρά. Και αν θα πούνε, εγώ δεν μπορώ, εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Εντάξει, δώστε τα, αλλά θα κάνω κι εγώ κάτι. Όταν το κάνετε αυτό, σημαίνει ότι έχετε ένα στίγμα του έργου. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο έργο που γίνεται, και λέτε, άμα δεν το κάνω εγώ, θα κάνει κανένας. Ενώ για την διαδικασία δεν έχει πρόβλημα. Άμα δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το σώσει να νούσε. Το θέμα λοιπόν ότι αυτή η παραγωγή του έργου είναι αυτό που μένει. Άμα κάνετε έναν πίνακα, βλέπετε εδώ τους πίνακες. Άμα κάνετε έναν πίνακα και είναι συνεχώς ο ίδιος. Στο βέρτιστο θα είστε τεχνίτης. Άμα είναι συνεχώς διαφορετικός, στο βέρτιστο λέγεται καλλιτέχνης. Αυτός που αντιγράφει και κάνει πλαστογραφίες, αντιγράφει καλύτερα από τον καλλιτέχνη. Γιατί ο καλλιτέχνης δεν έχει συνηθίσει να αντιγράφει. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας δεν έχουμε δικαίωμα να αντιγράφει. Κανένας δεν αντιγράφει στην Ελλάδα. Στον μόνο στο εξωτερικό. Επειδή εγώ πηγαίνω στο εξωτερικό, όταν βλέπω κάποιον που αντιγράφει, κοιτάζω τι βαθμολογία θα πάρει. Άμα πάρει μια βαθμολογία που είναι πιο μεγάλη από αυτό που αντέγραψε,
Λέω, αυτός είναι ο Μάριος. Διότι πρέπει να σκεφτείτε. Τι είναι συμβουλή για εσένα. Ο άλλος ξέρει, γράφει αυτά που ξέρει και απλώς μπορεί να είναι ακόμα παπαγαλία. Ο διπλανός δεν έχει ιδέα αυτό να πάει. Ιδέα. Έχει το άγχος να μην τον πιάσει. Δεν έχει ιδέα. Πρέπει να αντιγράφει, πρέπει να το κάνει διακριτικά και δεν έχει αποτέλεσμα. Άμα με όλα αυτά τα πράγματα, βλέπετε, σας έβαλα μια μούτσα για τον πρώτο. Άμα με μια μούτσα καταφέρει και παίρνει πιο μεγάλο βαθμό από τον πρώτο, είναι πιο άξιος. Γιατί θα του βάλετε ένα νέο θέμα, αυτό θα καταφέρει. Όλο αυτό που του βάλετε ένα νέο θέμα είναι εκτός βιβλιοθήκης. Είναι εκτός ειδικότητας. Ή, όπως το λέμε πιο πολύ στον χώρο σας, αναρμόδιος. Υπάρχουν χώροι που είμαστε περήφανοι να είμαστε αναρμόδιοι. Αυτό οφείλεται στην ευθυνοφοβία. Γιατί λες, άμα είμαι αναρμόδιος, αυτό εγώ μετά που έγινε. Και λες, εγώ είμαι, δεν είμαι, δεν είναι αναρμόδιοτητά μας. Α, λες, εντάξει, υπάρχει κάποιος που είναι αναρμόδιος. Το είδα στον άλλο και κάνει το ίδιο. Παιδιά, θα υπάρχει κάποιο εσωτερικό. Και μετά είναι το πιο μικρό σειράκι τη υπηρεσία, λέει αυτό κάνει τα χαρτιά. Άρα υπάρχει μια εικονογράφηση έτσι, είναι ορχήστρα μεγάλη, φιλαρμονική, και ξέρετε, χαιρετάνε στο τέλο έτσι. Ε? Και όταν χαιρετάνε, δείχνουν και τον διπλανό. Άρα εδώ βλέπετε όλη την ορχήστρα να δείχνει τον διπλανό και καταλήγουμε σε αυτό που κρατάει το τρίγωνο. Γιατί κανένα δεν ήθελε να πει ότι ήταν πιο ταπεινή από του ταπεινού. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στο ταπεινό. Είναι μερικοί όταν του ρωτάτε τι κάνετε στη δουλειά σα, λέω τίποτα. Λοιπόν, να σα το λέω αυτό σε μια μορφή ανέκδοτο. Α πούμε ότι είναι αυτοί οι δύο. Αλλά δεν είναι αυτοί οι δύο, αλλά του έχετε σαν εικόνα. Και λέει, εγώ μπροστά σα δεν είμαι τίποτα. Μάλλον λέει, είμαι ακόμη πιο τίποτα από τότε. Και αυτό τώρα γίνεται μέσα σε ένα ταξί. Και ο ταξιδιτή σε κάποια φάση του ακούει αυτό σου λένε πιο τίποτα, πιο τίποτα. Λέει καλά, ρε παιδιά, άμα είστε εκεί οι δύο τίποτα, εγώ τι είμαι. Και μετά είναι το άλλο που έλεγε ότι είσαι τίποτα. Καλά, ποιο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα μα αρέσει να είμαστε ταπεινοί όταν έχουμε ανθρώπου που το ακούν. Άρα για να το φανταστείτε πώ είναι, φανταστείτε ότι είστε μπροστά σε έναν καθρέφτη και λέτε είμαι ταπεινό. Νομίζω καταλαβαίνετε το γελίο. Πρόκειται λοιπόν για την παραγωγή του έργου. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η έννοια εκτός αν είσαι στον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά σε κάποια φάση κάποιος είναι υπεύθυνος που έγινε αυτό το έργο. Άρα, μερικές φορές μπερδευόμαστε και αλλάζουμε τις έννοιες. Αυτό που έχει σημασία είναι, έχουμε την ικανότητα να αλλάξουμε τη ζωή των άλλων. Στην πραγματικότητα την έχουμε. Και γίνεται από την εργασία που είναι έργο. Διότι το ιδανικό της εργασίας είναι να παράγει έργο. Μπορείτε να παράγετε έργο και εκτός εργασίας. Ας πούμε, όταν είστε στο σπίτι σας, όταν ασχολείστε με τα παιδιά σας, παράγετε έργο. Βλέπετε ότι μερικές φορές όμως είναι παλούκι, τα παιδιά, άμα είσαστε σε έναν χώρο, σας ξαναφέρνουν στον χώρο ότι είναι γονείς. Όχι το άλλο χώρο. Άρα σας ισοπεδώνω και σου λέει, μαμά, εγώ πεινάω τώρα. Πού να κάνεις μάθηματα. Εδώ λοιπόν το πρώτο πρόβλημα είναι το εξής. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εργαζόμαστε είναι κλειστός. Άμα κάποιος σας τον ανοίξει, θα είστε χαρούμενοι. Ήταν μια στάνη, έτσι είναι αρνιά, και κάθε φορά που έπαιρνε να συστάνει τα αρνιά, έλεγαν πάλι στη στάνη μας εδώ. Κάποια φάση ο Βοσκός παρέθηκε και έβαλε τη στάνη. Και οι συζητήσεις που είχαν τα αρνιά ήταν ποιο δεν βάλει τη στάνη. Εντάξει. Το μοιάζει λίγο, ξέρετε, όταν βάζω μια νέα νομοθεσία, έμεινε νομοθεσία, βάζω στην αλάτι, ποιο την άλλαξε. Καλά, δεν λέγαμε την αλλάξω. Όχι, δεν θέλω. Και δεν θέλω ξανά την ίδια. Και ποια ίδια. Και όταν είναι η καινούργια, έχουμε και το περίφημο, από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι όπως πριν. Ξέρετε ότι στην αρχή γελάτε, αλλά στην πραγματικότητα πολύ συχνά μας συμφέρει. Γιατί μόλις ακούμε μια αλλαγή, λέμε πω, τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, βγήκε νέα νομοθεσία. Άμα, ποιος θα το μάθει, ποιος θα το κάνει. Είναι καλό να έχετε μια εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής, γιατί στην πληροφορική γερνάμε πιο γρήγορα. Ναι,
Αλλά είναι πολύ απλό. Σα δίνω ένα καινούριο υπολογιστή και εντελώ κράπα, σαν να τα είδε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τη συμπεριφορά σχεδόν του χιμπατζή ενό ανθρώπου που έχει υπολογιστή και ξαφνικά του δίνει μάκη. Και λέει, πώ κλείνει. Σε αυτό το επίπεδο φτάνει. Δηλαδή δεν έχει δει ποτέ αυτό το αντικείμενο. Γιατί υπάρχουν οι υπολογιστέ και τα μάκη. Τι προσπαθώ να σα πω. Όταν αλλάζουμε συχνά, στην πραγματικότητα εξελίσσεται ο εγκέφαλό μα. Όταν κάνουμε σχεδόν το ίδιο, κάνει μια εξειδίκευση και τελικά έχει έναν κορεσμό. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Μετά από 20 χρόνια σε έναν χώρο εργασία, ποιε είναι οι δυνατότητε να εξελιχθείτε. Σε κλασικό επίπεδο, καμία. Η μόνη δυνατότητα να εξελιχθείτε λέγεται προαγωγή. Άρα επειδή δεν μπορεί να εξελιχθείτε, σα έχουν βάλει σε μια θέση που έχετε ανικανότητα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς αλλάζουν. Το παράδειγμα που δίνω στα παιδιά, θυμάστε τι μιλάνε τα παιδιά από εσά, του λέω: ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Και μου λένε διάφορα. Μετά του λέω: θα το τρώω 10 μέρες, μεσημέρι και βράδυ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, έχει δικαίωμα να αλλάξει. Σχεδόν όλα αλλάζουν. Το αληθινό αγαπημένο φαγητό είναι το δεύτερο. Το άλλο είναι το επιφανειακό. Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Όταν λέμε. Εγώ έχω κάνει αυτό το τεστ και σε σχολεία, σε λύκειο να το κάνω, τη θανάτη φόρμα. Βοηθάει πάρα πολλού καθηγητέ. Καθηγητέ κάθε φορά αναρωτιούνται τι θα κάνουν τα παιδιά του, ειδικά όταν φτάνουν τρίτη λύκειο. Και έρχεται λοιπόν κάποιο σαν εμένα και του λέει: σχεδιάζεται αύριο, έχετε τελειώσει οποιοδήποτε δίπλωμα θέλετε. Ότι θα έχετε τη δουλειά που θέλετε και θα παίρνετε τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Και του λέτε: να σηκώσει το χέρι, ποιο ξέρει τη δουλειά κάνει αύριο. Σχεδόν κανένα. Τι θέλω να σα πω. Δεν είναι ακόμα προετοιμασμένοι να επιλέξουν και δεν είναι μόνο το κριτήριο το οικονομικό. Δεν έχουν ιδέα. Αλλά όταν του λέτε ότι ξέρει τη δουλειά που θα επιλέξει, μπορεί να κάνει 10 χρόνια την ίδια. Όταν εντοπίζετε ότι η δουλειά σα έχει έναν πολύ επαναληπτικό χαρακτήρα, φτάνετε στο επίπεδο, το είχα συζητήσει με ένα πληροφορικά. Κάνει μαθήματα πληροφορική και βαριόταν τόσο πολύ το χαμηλό επίπεδο των σπουδαστών που είχε καταφέρει να μετρήσει κάθε βήμα που έκανε πόσα λεπτά κέρδισε. Τα τετράγωνα. Άρα περπατούσε μέσα στην αίθουσα και κάθε φορά που κάνω ένα βήμα έχω τόσα λεπτά από ευρώ. Και λέω καλά, 4 ώρες κάνεις αυτό. Γιατί να κάνω, βαριά. Λέω καλά, κάτι άλλο. Εδώ το πρόβλημα ποιο είναι. Είτε μπελιά. Δεν το παίρνει στραβά. Η τεμπελιά είναι πάρα πολύ καλό, η τεμπελιά είναι η ένωση με την Ρωσία. Δεν υπάρχει έξυπνο που να μην είναι τεμπέλη. Απλώ είναι το πρώτο στάδιο. Επειδή είσαι τεμπέλη, λόγω του νοημοσύνης, δεν θες να κάνει το ίδιο. Όταν βλέπετε κάποιον που δεν τον πειράζει καθόλου να κάνει χιλιάδες φορές το ίδιο πράγμα, να ξέρετε ότι δεν είναι ανάγκη να του πείτε να πάει να κάνει τεστ νοημοσύνης. Έχετε ήδη το αποτέλεσμα. Κάποιος που είναι νοήμων θέλει να κάνει πράγματα που του επιτρέπουν να εξελίσσεται. Αλλιώς δεν μπορεί. Άρα η τεμπελιά, να ξέρετε, ας πούμε, η διαφοροποίηση που γίνεται με την αρχαία Αίγυπτο όσο αφορά τα μαθηματικά σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, είναι ότι οι Έλληνες ήταν όλοι τεμπέληδες. Δηλαδή ήταν τεμπέληδες, ακόμα και στη γεωμετρία, επειδή οι Αιγύπτιοι έπρεπε κάθε φορά που ξεχύριζε ο ήλιος να ξαναμετρήσουν. Για να δουν σε ποιον θα δώσουν τα τμήματα. Ωραία, οι Έλληνες που ήταν τεμπέληδες έκαναν θεωρήμα. Και θα αποδείξω μια φορά το θεώρημα και το εφαρμόζω κάθε φορά και τελειώσει. Βέβαια είναι πιο δύσκολο να κάνεις το θεώρημα την πρώτη φορά. Ενώ είναι πιο εύκολο να μετρήσεις τη γη μια φορά. Αλλά πρέπει να μετρήσεις χιλιάδες φορές. Το έργο παράγει το όνομα. Αυτή είναι μια έννοια λίγο πιο πολύπλοκη, γιατί προς το παρόν αυτό που σας έχω εξηγήσει είναι ότι κάποιος που είναι σκλάβος θα είναι στο πλαίσιο της δουλείας, κάποιος που νομίζει ότι είναι ελεύθερος θα είναι στο πλαίσιο της δουλειάς, ο εργαζόμενος θα είναι στον χώρο της εργασίας, αλλά κάθε φορά βλέπετε η οντότητα που δουλεύει υπάρχει πριν. Ενώ τώρα σας λέω το έργο δημιουργεί το όνομα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ας πάρουμε τον Δήμαρχο,
Αν έχει μια καλή θητεία, θα σε λένε πάντα δημάρχη. Διότι η παραγωγή του έργου ως δημάρχου έχει εξαφανίσει το άλλο. Που ήταν απλό, δεν ήταν το όνομα ακόμα. Δεν σπίρα μας. Ήταν απλώς η ύπαρξη. Αυτό είναι μια ύπαρξη. Στην οποία δεν θα έδινε καμία σημασία. Είναι, άμα θέλετε να το βάλετε στις ανθρώπινες σχέσεις, θέλω να σκεφτείτε όσοι είστε παντρεμένοι ακόμα. Δεν το λέω για να αλλάξετε γνώμη τώρα. Αλλά λέω ότι σκεφτείτε με ποιον παντρευτήκατε και με ποια παντρευτήκατε και αν, άμα τον βλέπατε ή την βλέπατε μόνο μία φορά, θα ήσασταν μαζί. Στην πραγματικότητα η αγάπη σας δημιουργεί το κτητικό που λέμε στο «ο άντρας μου» δεν είναι πια ο άντρας. Τον έχετε διαμορφώσει. Ξέρω ότι πολλές γυναίκες θεωρούν ότι οι άντρες δεν αλλάζουν, τέλος πάντων υπάρχουν και άλλες που τους αλλάζουν. Αυτή η εξέλιξη είναι αυτό το «ο». Εδώ λοιπόν το έργο, ας πούμε, αναφέρεται στον Λεωνάρδο Ντα Βίνσι. Στην πραγματικότητα, τον Λεωνάρδο Ντα Βίνσι, ως βιογραφία τον ξέρετε σχεδόν καθόλου. Αλλά άμα σας πω για την Τζοκόντα, θα πείτε για αυτό που της γράφεις. Προσέξτε, γιατί το σύστημα αναφοράς είναι πια το έργο. Όταν λέτε για τον πατέρα σας, ο πατέρας μου, είναι λάθος, γιατί ο πατέρας σας ζούσε πριν γυρίσετε. Αλλά πρέπει να πείτε ότι ένας άντρας γνώρισε μια γυναίκα, παντρεύτηκαν, έκαναν ένα παιδί, εγώ είμαι το παιδί. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά άμα πείτε ο πατέρας μου παντρεύτηκε τη μητέρα μου και με έκαναν, είστε μάπα. Βέβαια, το καλό για εσάς είναι ότι σχεδόν όλοι λέμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα ξεχνάμε την πληρωμικότητα. Ποιος έκανε πριν. Εδώ το έργο, επειδή διαμορφώνει την πραγματικότητα, και τώρα μπαίνω στο πλαίσιο της πραγματικότητας που είναι λίγο πιο αφαιρετικό, έχουμε την πραγματικότητα, έχουμε την πράξη. Έχουμε το όραμα, την ουτοπία και το αδιανόητο. Αυτές οι πέντε βαθμίδες, πάνω κάτω, όταν είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, ζούμε μόνο στις δύο πρώτες. Όσο πάει πιο ψηλά το επίπεδο, ζούμε και στα άλλα. Άμα σκεφτείτε κάτι το αδιανόητο και το πείτε σε κάποιον άλλον, θα σας πει ότι είναι ουτοπικό. Δεν μπορεί να είναι αδιανόητο, εφόσον το σκεφτείτε. Μετά κάποιος που θα ακούσει τη συζήτησή σας, μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή η ουτοπία να είναι όραμα. Κάποιος άλλος, ακούγοντας το όραμα, να πει αυτό παιδιά γίνεται. Και θα είναι η πράξη. Και μετά ο άλλος απλώς το ζει. Αν σκεφτείτε την τεχνολογία, πράγματα που ήταν εντελώς αδιανόητα, τα ζείτε και τα χρησιμοποιείτε. Μάλιστα, ακόμα και τώρα ο κύριος κοιτάζει το κινητό του για να ξέρει πόση ώρα θα μιλά. Πριν μερικά χρόνια δεν θα είχε κινητό. Θα πρέπει να κοιτάζουμε ένα ρολόι. Θα σας κοιτάζα πιο εύκολα πόση ώρα μιλά. Ποια είναι η ιδέα? Αν σκεφτείτε ότι το κινητό σας χρησιμοποιεί τη θεωρία της σχετικότητας του Άινστον και το GPS, ακόμα καλύτερο, γιατί έχετε το αποτέλεσμα, ενώ μπορούμε να πάμε στη σελίδα μόνο με τη θεωρία του νεύρου. Είναι σπάνιο να έχετε ανθρώπους που ξέρουν ότι το GPS τους έχει τη σχετικότητα μέσα. Δεν κοιτάζουν από πάνω κάτω το κόστος. Χωρίς σχετικότητα θα έχετε μια ακρίβεια 12 χιλιόμετρα. Να θα ήσασταν μέσα στο Ηράκλειο, θα σας λέει είσαι μέσα στο Ηράκλειο. Είτε ευχαριστώ πολύ, αναρωτιόμαι που είμαι. Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας που δεν τα αξιοποιούμε στο επίπεδο που έχω. Και το πρώτο εργαλείο που δεν αξιοποιούμε στο επίπεδο που έχει είναι ο εγκέφαλός μας. Άρα πολύ συχνά λόγω παιδείας θεωρούμε ότι ο εγκέφαλος είναι απλώς ένα όργανο. Λόγω ιστορίας θεωρούσαμε ότι το πιο σημαντικό ήταν το σηκώτη και η καρδιά. Και σε κάποια φάση καταλάβαμε ότι μπορείς να αλλάξεις ακόμα και την καρδιά. Ο, δεν κάνουμε ακόμα μεταμόσχευση εγκεφάλου. Βέβαια θα ήταν καλό. Μερικοί από εσάς θα ζούσαν καλύτερα με τις οικογένειές τους. Αλλά δεν γίνεται. Και γιατί γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί άμα κάνεις αυτό το πράγμα, είσαι ο εγκέφαλος. Δεν είσαι το σώμα. Όταν κάνουμε πράγματα στον χώρο εργασίας και καταστρέφουμε τον εγκέφαλό μας,
είναι πάρα πολύ απλό, σιγά σιγά έχει επιπτώσεις πάνω στο σώμα μας. Το σώμα μας έχει ένα καλό, γιατί τη βλέπουμε αμέσως στην εξέλιξή του. Πάτε στο γυμναστήριο, βλέπετε. Άμα βλέπετε τι σαβούρες κάνετε με τον εγκέφαλό σας σε χώρες εργασίας, δεν το μπορούσα να το κάνετε. Αλλά δεν το βλέπετε. Άμα το κρανιό σας είχε διαφάνεια και βλέπετε κατευθείαν τι κάνετε στα κύτταρα του εγκεφάλου σας, λέγατε καλά, το κάνω εγώ μόνος μου. Μόνοι μου, εγώ το κάνω. Ναι, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κανένας δεν σας αναγκάζει να είστε στη δουλειά. Κανένας. Εκτός από τον εαυτό σας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μείνετε στον χώρο της δουλειάς, μπορεί να περάσετε εύκολα στον χώρο της εργασίας. Το θέμα είναι ότι στον χώρο της εργασίας δεν περνάμε χωρίς τους άλλους. Και μπορεί να είσαστε ο μόνος που είναι μέσα στο γραφείο σας και να είστε στην εργασία που είναι της δουλειάς. Διότι πολύ γρήγορα θα εκμεταλλευτούν από την ύπαρξή σας και σιγά σιγά θα είστε ο δούλος των δούλων. Που μπορεί να είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Γιατί όταν είμαστε όλοι δούλοι, εντάξει. Όταν καταφέρεις να είσαι ο δούλος των δούλων που δεν το θέλουν, γιατί θέλουν μόνο τα λεφτά και δεν θέλουν το έργο, τότε είναι ακόμα χειρότερο για μια απαξιωτικότητα την ανθρώπινη εξέλιξη. Το έργο λοιπόν είναι ένας τρόπος να εξελιχθούμε μέσα στο μέλλον. Πολλοί από εσάς μπορούν να σκεφτούν ότι το μέλλον είναι απλώς κάτι το ουτοπικό. Εγώ έχω την τάση να θεωρώ ότι το παρόν είναι απλώς η φλούδα του παρελθόντος. Φλούδα. Είναι φλούδα. Μόλις σχαλίζεται, πάτε στο παρελθόν. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι αυτό που ζείτε τώρα είναι πάρα πολύ εφήμερο και ότι ζείτε ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες που είναι πολύ ισχυρές, το παρελθόν και το μέλλον. Τώρα το ερώτημα είναι πώς μετακινήσετε από το ένα στο άλλο. Οι περισσότεροι από εμάς τραβιούνται από τους άλλους. Και άλλοι το παράγουν. Η νοημοσύνη είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν. Διότι βλέπει από πριν αυτό που θα γίνει, αλλά είναι ακόμα μέσα στο παρελθόν. Όμως επειδή παράγει το έργο, παράγει το μέλλον για τους άλλους. Όταν είστε ικανός να παράγετε μέλλον, γιατί αυτό είναι το ερώτημα, και αυτή είναι η απάντηση στο τι είναι έργο. Το έργο είναι αυτό που παράγει μέλλον. Η εργασία παράγει παρελθόν. Η δουλειά παράγει λύση. Και η δουλειά παράγει καινό. Είναι πιο εύκολο έτσι. Έτσι επιλέγετε. Γιατί ξέρετε κάτι. Άμα μετά από την ύπαρξή σας δεν αφήνει κανένα στίγμα η ύπαρξή σας, τίποτα, κανένα ύπαρξη, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί σας άνθρωπος στην πρώτη κατηγορία. Αλλά ήταν εντελώς αδιάφορο το να κάνετε κάτι να μην κάνετε. Μερικές φορές ξέρετε, κάνουμε παιδιά μόνο και μόνο για να μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι. Και μερικές φορές ξέρετε τι κάνουμε. Βάζουμε τα παιδιά να κάνουν αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν. Τεράστια προβολή, χωρίς να τα ρωτάμε αν αυτά θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, θέλετε να είστε γιατρός, σας έχουν βάλει, ξέρω εγώ, σε έναν άλλο χώρο και θέλετε σώιν και καλά το παιδί σας να κάνει μια τρίχη, το οποίο εσύ θα είδατε κάπου. Άρα, αυτό θα είναι η προβολή του κενού. Στην πραγματικότητα έχει το τόσο κενό που πρέπει μετά να το γεμίσετε, να το γεμίσετε με τον άλλο, τον επόμενο, τον οποίο βέβαια δεν το ρωτάτε αν αυτό θα είναι σημαντικό για τη ζωή του. Το γέμισμα είναι δύσκολο. Έχετε σκεφτεί, ας πούμε, γιατί τα βιτρό, βλέπετε, σαν την εκκλησία έχουμε βιτρό. Γιατί τα βιτρό τα βάζουμε. Είναι ένα ερώτημα. Αλλά τα βάζουμε για να φαίνονται απ' έξω ή για να φαίνονται από μέσα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτοί που δεν ασχολούνται με βιτρό νομίζουν ότι είναι απ' έξω. Απ' έξω τα βιτρό είναι χάλια. Για ένα πολύ απλό λόγο, μέσα είναι σκοτεινά. Τα βιτρό είναι φτιαγμένα για να βγάζουν τα χρώματα τα εσωτερικά χρησιμοποιώντας την... μόνο και μόνο το πέρασμα, την πορεία του φωτός. Θα δώσουμε μια απόκρωση και θα μπει στον εσωτερικό κόσμο. Στον εσωτερικό κόσμο, γιατί βάζουμε παράθυρα, γιατί θέλουμε να μπαίνει το έξω μέσα. Ενώ πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι είναι για να βλέπουμε έξω.
Δεν είναι να βλέπουμε έξω. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ στην αυτήν εδώ χώρο, τα παράθυρα είναι όλα ψηλά. Το μόνο πράγμα που βλέπετε απ' έξω είναι τον ουρανό. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν είναι παράθυρα κλασικά που θα έχετε στο σπίτι σας για να δείτε απέναντι. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι εμπλουτίζουμε τον εσωτερικό μας χώρο με τον εξωτερικό. Και εδώ είναι το πρόβλημα της εξωστρέφειας. Άμα δεν έχουμε καμία εξωστρέφεια και δεν προσπαθούμε ποτέ να κάνουμε τίποτα για τους άλλους, δεν μπορούμε να φέρουμε τίποτα σε εμάς. Παράδειγμα, όταν πάτε σε ένα ξενοδοχείο, ζευγάρι, κλασάτο, αυτό που κάνει ο άντρας είναι ότι βγαίνει στο μπαλκόνι και κοιτάζει πόσο γαμάτο είναι. Μετά όταν είναι γαμάτο και βλέπει ότι τα άλλα δεν είναι καλά, ξαναμπαίνει και λέει στη γυναίκα του, είδες που σε έφερε. Η γυναίκα δεν κάνει αυτό, δεν πάει στο μπαλκόνι, πάει στο μπάνιο. Αμέσως στο μπάνιο, κατευθείαν. Άμα το μπάνιο είναι χάλια, φύγαμε. Και ό,τι και να γίνει, ό,τι και να πει για τον μπαλκόνι, τελειώσαμε. Στην πραγματικότητα τι βλέπετε, μια μικροπροσέγγιση, όλο το ξενοδοχείο έχει γίνει το δωμάτιο. Ανάποδα τώρα, άμα το δωμάτιό σας είναι τέλειο, έχετε την τάση να πιστεύετε ότι το ξενοδοχείο είναι τέλειο. Και είναι λάθος. Στο ξενοδοχείο βάζετε, κοιτάζετε το desk, τα μπαίνετε, μετά σας στέλνω στο ασανσέρ γρήγορα, ανεβαίνετε από το ασανσέρ, πηγαίνετε στο διάδρομο και πάτε στο χώρο. Αυτό το ονομάζεται ξενοδοχείο. Το ανάλογο που κάνουμε είναι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και ανάβουμε το κερί, χαιρετάμε την πρώτη, πάμε στην δεύτερη και καθόμαστε. Όλος έχει σκοτωθεί να κάνει ολόκληρη αρχιτεκτονική. Εμείς κάνουμε μόνο αυτό. Και το ίδιο κάνουμε στο ξενοδοχείο. Άρα εμείς όταν ελέγχουμε τα ξενοδοχεία, περνάμε από τις καρδιές. Έχει μεγάλη σημασία η διακόσμηση των ξενοδοχείων στις σκάλες, όπου κανονικά δεν περνάνε οι άνθρωποι. Και θα δείτε ότι η διαφορά γίνεται και εκεί. Γιατί κάνει τη διαφορά που κάνει τη διαφορά. Όταν μπαίνετε σε ένα χώρο εργασία που είναι ήδη δημαρχείο, νέο δημαρχείο, ξένο δημαρχείο, έχει μεγάλη σημασία τι βλέπετε στο δημαρχείο, όταν δεν βλέπετε κανένα. Βλέπετε μερικά μουσεία και σας λέει αυτό το μουσείο της όπως είναι στημένο ήταν το γραφείο του Άινστον. Και τι βλέπετε, τι μας νοιάζει. Όμως όταν μπαίνετε μέσα και είναι πολύ ωραία στημένο, λέτε, θα μπορούσε να μπει τώρα. Βλέπετε. Το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι ο χώρος έχει μίχνος ανθρώπου. Πολύ συχνά αναρωτιόμαστε αν πρέπει να βάλουμε μια γλάστρα στο γραφείο μας. Οι γυναίκες έχουν συνήθως τους άντρες που φτάνουν, αλλά επειδή όταν δεν φτάνουν βάζουν και γλάστρες. Οι γλάστρες είναι σημαντικές, αλλά έχει σημασία και η επιλογή τους. Όταν μπαίνετε σε ένα χώρο εργασίας που σας λέμε ότι είναι πολύ καλός και βλέπετε ότι όλες οι γλάστρες είναι χάλια, να ξέρετε ότι είναι πατσαγόρι. Διότι δεν δίνω σημασία σε κάτι που είναι ζωντανό. Άρα φανταστείτε τη σημαδία. Τη σημασία δίνω σε κάτι που είναι νεκρό, το λεγόμενο άψυχο υλικό. Δεν είναι μόνο για την εντύπωση, γιατί μερικές φορές ασχολείστε με feng shui, που ένας θεός ξέρει ποια είναι η αξία του επιστημονικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το κάνετε γιατί ο χώρος τι είναι. Είναι το έξω που είναι γύρω σας, είναι εσείς που είστε έξω. Άμα καταφέρετε να έχετε ένα χώρο εργασίας που να, όταν μπαίνουν να λέμε «Α, αυτό είναι της δέσποινας». Θα προσέξτε, να μην γράφετε σε ένα δέσποινα. Γιατί συνήθως, επειδή είμαστε τόσο ανώνυμοι, βάζουμε ποιοι είμαστε. Εντάξει, εσύ να κουβαλάς εδώ, θα λες λίγο στη γελότητα, να με λες λίγο τη γελότητα, είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Άρα, εδώ ο χώρος, όταν διαμορφώνεται με ανθρώπινο τρόπο, είναι ένα στίγμα. Αυτό το στίγμα είναι πολύ ενδεικτικό. Το γεγονός όμως ότι οι άνθρωποι προσέχουν αυτά μόνο όταν δίνουν συνεντεύξεις. Φυσικά να μου βάλετε και βιβλία πίσω, να μου βάλετε και βιβλία, ξέρετε, και είμαι διανοούμενος, να μου βάλετε και βιβλία. Αλλά μερικές φορές βλέπετε συνεντεύξεις και βλέπετε τα βιβλία, είναι όλα άθικτα, έτσι στη σειρά, τέλεια, γιατί αυτός ούτε μία φορά δεν τα ακούμπησε. Μία φορά.
Μάλιστα είναι μερικοί από εσάς, επειδή όχι εσείς εδώ, που αγοράζουν μόνο τον κόλλο του βιβλίου και είναι άδειο από μέσα, έχει μόνο. Και είμαστε και περήφανοι, λέμε, τι ωραία βιβλιοθήκη που έχεις. Άρα, τη βιβλιοθήκη δεν κοιτάζουμε ποτέ όταν αγοράζουμε το σπίτι που θα τη βάλουμε. Δεν ετοιμάζουμε στην τουαλέτα. Ο χώρος, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός, είναι το σαλόνι, όπου δεν κάνουμε τίποτα όσον αφορά την κοινωνία, γιατί είναι εκεί που παράγουμε το περισσότερο έργο για την ανθρωπότητα. Ενώ τα άλλα είναι όλα χρήσιμα. Άρα να είστε πολύ προσεκτικοί, όταν λέτε ότι εγώ κάνω κάτι χρήσιμο, να ξέρετε το πιο πιθανό είναι να είναι ανούσιο. Και το καλό είναι ότι όταν κάνετε κάτι που είναι άχρηστο, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ουσιαστικό. Άρα το ερώτημα είναι, αν προτιμάτε να είστε χρήσιμοι ή ουσιαστικοί. Βλέπετε, δεν το θέτουμε έτσι. Θα μπορώ να σας πω ότι όταν είμαστε στο έργο, είναι μόνο η ουσία που μετράει. Δεν είναι το χρήσιμο. Δηλαδή το χρήσιμο μπορεί να εμφανιστεί μετά από χρόνια. Αυτό που έχει χρηστικότητα άμεση, αν ξέρετε πόσο γρήγορα χάνεται. Δηλαδή ένα παράδειγμα, η εφημερίδα δεν είναι χρηστική. Έχει διάρκεια μία μέρα. Ποιος από εσάς θα διαβάζει εφημερίδες της προηγούμενης εβδομάδας. Ενώ όταν το σκεφτείτε, το βιβλίο, το οποίο είναι άχρηστο για την ημέρα, είναι ουσιαστικό. Γι' αυτό κρατάει χρόνια. Και γι' αυτό μερικές φορές ξαναδιαβάζουμε βιβλία που έχουμε διαβάσει. Χρησιμοποιούμε τσιτάτα από βιβλία. Εφημερίδα περνάει. Άρα, η εργασία, άμα είναι της εφημερίδας και δεν είναι του βιβλίου, δεν μπορεί να παράγει έργο. Άλλο παράδειγμα, οι κυριακάτοι της εφημερίδας έχουν το μέγεθος ενός βιβλίου. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι αγοράζετε μια φορά την εβδομάδα ένα βιβλίο το οποίο το πετάτε. Διότι δεν έχει την αξία ενός βιβλίου, έχει απλώς τον όγκο του βιβλίου. Γιατί άμα έπρεπε να γράφουν, ας πούμε, ένα βιβλίο του Καζαντζάκη μια φορά την εβδομάδα, δεν θα ήταν δημοσιογράφοι, θα ήταν συγγραφείς. Άρα, εδώ κλείνω, συμβαίνω και αυτά, λέω το εξής. Εσείς έχετε να επιλέξετε την επόμενη ζωή σας. Εξαρτάται μόνο από εσάς. Για να συμβιώσετε όμως, εξαρτάται και από την ανάκτηση των άλλων, γιατί είναι μερικοί από εμάς που είναι ικανοί να είναι ελεύθεροι. Είναι άλλοι που δεν είναι ικανοί και πρέπει να βοηθηθούν για να απελευθερωθούν. Αυτοί που είναι ελεύθεροι και κοιτάζουν μόνο την ελευθερία τους, δεν παράγουν έργο. Είναι σπατάλοι. Αυτοί που είναι ελεύθεροι πρέπει να απελευθερώσουν τους άλλους. Να τους απελευθερώσουν από το έργο τους, από τη διευκόλυνση, από τις αποφάσεις που θα πάρουν, την ιστορία που θα γράψουν. Το λέμε συχνά στους πολιτικούς, ξέρετε, είναι σπάνιοι πολιτικοί που γράφουν ιστορία. Γι' αυτό η ιστορία τους γράφει. Αυτοί που γράφουν ιστορία, δυσκολευόμαστε να τους ονομάσουμε πολιτικούς. Τους ονομάζουμε μεγάλους ανθρώπους. Ξεχνάμε αυτή την δυνατότητα. Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω το σύνορα είναι το εξής. Από τη στιγμή που είναι μόνο και μόνο θέλησή σας, έχετε ένα πρόβλημα που έχει διατυπώσει πολύ ωραία ο Σοπενάουερ, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορείς να θέλεις ό,τι θέλεις. Άρα το θέμα είναι πώς δημιουργούμε τα θέλω μας. Όχι από τις πράξεις, γιατί άμα το θέλουμε, τις κάνουμε. Είναι θέμα διάρκειας και είναι θέμα χρόνου. Μερικές φορές δεν έχουμε τη θέληση. Κοιτάξτε και τα παιδιά σας. Μερικές φορές έχουν μια θέληση που είναι πολύ πιο δυνατή από εσάς. Ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχουν ακόμα κοινωνικοποιηθεί. Είναι ακόμα ανθρώπινοι. Έχουν μια γνήσια θέληση που δεν έχει μπει σε ένα καλούπι κοινωνικό, πρέπει να είναι έτσι. Γιατί όλο αυτό που είπαμε τώρα είναι η διαφορά μεταξύ δύο λέξεων. Πρέπει και πρέπει. Στην εργασία πρέπει να παράγετε τη δουλειά σας, ενώ αυτό που έχει σημασία για το έργο είναι ότι είναι το πρέπει. Και το πρέπει για ποιο, για την ανθρωπότητα. Άμα αυτό που κάνετε είναι μόνο πρέπει της κοινωνίας, είναι πολύ απλό, στην επόμενη κοινωνία δεν το ξέρει κανένας.
Άμα είναι πρέπον της ανθρωπότητας, όσες κοινωνίες θα περάσουν θα μείνουν. Αυτό ήθελα να σας πω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω